Και είναι μαζί μα Στέφαν, ο Στέφανο Σίσκο, γιατί οι ανατιμήσει δεν έχουν τέλο. Και θα μα δώσει, Στέφανε, καλησπέρα, στοιχεία από την Ελστάτ που δείχνουν ότι έρχονται και άλλε αυξήσει. Ακριβώ, είναι προάγγελο νέων ανατιμήσεων τα στοιχεία για τον τζίρο και τι πωλήσει των επιχειρήσεων στο χονδρεμπόριο. Πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία για να καταλάβουμε και τι εννοούμε. Ο τζίρο των επιχειρήσεων στο χονδρεμπόριο αυξήθηκε. Οριακά, μένα, αλλά αυξήθηκε. 0,1% το Μάιο, 0,4% τον Ιούνιο. Τα στοιχεία είναι από μήνα σε μήνα. Την ίδια ώρα όμω, ο όγκο των πωλήσεων αυτών των επιχειρήσεων, όπω θα δούμε στη δεύτερη μα κάρτα, μειώθηκε κατά 2,6% το Μάιο και κατά 2,1% τον Ιούνιο. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά, Σημαίνουν ότι οι επιχειρήσει στο χονδρεμπόριο πούλησαν λιγότερα προϊόντα σε ακριβότερη τιμή. Και οι επιχειρήσει στο λιανεμπόριο αγόρασαν λιγότερα προϊόντα σε ακριβότερη τιμή. Άρα λοιπόν αναμένεται, αφού αγόρασαν ακριβότερα επιχειρήσει στο λιανεμπόριο, να περάσουν σταδιακά αυτέ οι αυξήσει και στου καταναλωτέ. Και το θέμα από εδώ και πέρα είναι τι αυξήσει θα περάσουν στου καταναλωτέ από αυτά τα στοιχεία. Γιατί άλλο στη χονδρική να ανεβαίνει 2% και 2 με 3% στη λιανική, και άλλο να ανεβαίνει 2% στη χονδρική και 10% Προστά. στο λιανεμπόριο. Οπότε από εδώ και πέρα θα δούμε πώ θα εξελιχθεί όλο αυτό.